αντιμενόπιση στη δίωξη της ελευθεροτυπίας και την προσπάθεια φήμωσης μιας ερευνητικής δημοσιογραφίας η οποία αποκαλύπτει και ψέχει κακώς τίμενα κατά την άσκηση δημοσίας λειτουργίας. Όμως, οι κατηγορίες της αγωγής κατέρευσαν σε μία δίκη μεγάλης διάρκειας με ένα κατάμεστο ακροατήριο που δείχνει το ενδιαφέρον του χιώτικου λαού για την τύχη της προσπάθειας φήμωσης του τύπου. Αποδείχθηκε ότι όλα τα δημοσιεύματα ήταν αληθινά, δεν υπήρξε κανένα ψέμα, όλα έχουν στηριχθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις και καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χίου, το οποίο ποτέ δεν διαψεύστηκε για οτιδήποτε, και σε περιστατικά τα οποία είναι πραγματικά. Αποδείχθηκε ότι ο δημοσιογράφος Γιάννης Τεβής εκφράζει με ριζοσπαστικό τρόπο το δημοσιογραφικό του λόγο και την κριτική του για όσα συμβαίνουν και ότι αυτό είναι που έχει ενοχλήσει τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Όπως βλέπουμε, ύστερα από όλα αυτά, ότι το δικαστήριο δεν θα προστατεύσει τις αγωγές σλαπς φήμωσης του τύπου, αλλά το δικαίωμα της ελεύθερης γνώμης και θα αποδοκιμάσει την προσπάθεια της ενάγουσας να ταυτίσει τον εαυτό της με τη δημόσια υγεία και τις κριτικές στο πρόσωπό της ως κριτικές ενάντια στη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου. Σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική δίκη προστασίας της τιμής και της εικόνησης της διοικήτριας του νοσοκομείου μας, εδώ το Σκυλίτσιο της Χίου, και αντιμετώπισης αυτής της μεγάλης συκοφάντησης που έγινε εναντίον του προσώπου της διοικήτριας, προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Χίου, στην κοινότητα των ασθενών και βέβαια και στο ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα πότε περιμένουμε να έχουμε την απόφαση? Η απόφαση θα εκδοθεί μετά από κάποιους μήνες, ανάλογα με τους ρυθμούς του κάθε δικαστήριου. Αυτό δεν εξαρτάται πια από τους διαδίκους, αλλά από το ίδιο το δικαστήριο. Είστε και στην άλλη αγωγή συνήγορος? Ναι, την υπογράφω και την άλλη αγωγή, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Το δικαίωμα να κάνεις κριτική από τους, δεν θα μιλήσω για την ουσία της υπόθεσης, το δικαίωμα όμως να κάνεις κριτική είναι θεμελιώδες. Θα έπρεπε αυτή η κριτική να επιζητείται και θα έπρεπε και η ενάγουσα να μην αποκλεί τα μέσα και να κάνει επιλεκτική, όπως εσείς καλύτερα από μένα γνωρίζετε, ενημέρωση, να αποζητάει τη συνεργασία, να δίνει εξηγήσεις. Αυτά όλα δεν τηρήθηκαν. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όχι να μην απόφαση, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, όμως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει δίκιο σε αυτά που ισχυρίζεται. Ό,τι έχει λεχθεί στηρίζεται σε επίσημα όργανα, σε επίσημους φορείς, σε επίσημες ανακοινώσεις και θεωρώ ότι ο πελάτης μας έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του και δεν πρόκειται να εκφοβιστεί παρά την ύπαρξη και δεύτερης παρεμφερούς αγωγής.